Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Φεύγοντας να πάρεις ό,τι θες, πράγματα να μνήσεις και ενοχές. Τι σε νοιάζει που πηγαίνω, τι σε νοιάζει και ρωτάς. Άφησε με, άφησε με, άφησε με μόνο. Πέντε λεπτά θα κλάψω και τελειώνω. Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω. Μη κόλλας ένα φίλι, σε μια αγάπη εγώ δεν μένω. Τι να κάνω, πες μου, σβήνω απ' το καημό μου. Μόνο η νύχτα ακούει το παράπονο μου. Ο έρωτας σου το χόπι θέλει ψυχή και φαντασία. Εσύ όμως τον καταντήσες, μια τυπική διαδικασία. Μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Από την Πηλαία της Θεσσαλονίκης έως το Royal Albert Hall. Από τα στενοσόκακα μέχρι την Καταξία. Πάντα με χαμόγελο, πάντα προσιτός, πάντα γνήσια λαϊκός. Ο Πασκάλης Τερζής, αυτός που μας έκανε να σιγοψιθυρίζουμε τον παλιό καιρό. Να σου θυμίσω, είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Πώς θες εσύ, πώς θες εσύ για καλοκαίρια να μιλάμε. Αυτός που μας μίλησε για το δικό του το δρόμο. Ο δικός μου ο δρόμος δε μου δείχνει αστέρι, για αγάπη μου δίνει μια βαλίτσα στο χέρι. Αυτός που εξήγησε τι είναι οι επιστροφές καταστροφές. Επιστροφές καταστροφές έχω για σένα, ναι. Κάνει πολλές. Αυτός μίλησε στο Ελληνικό Πανόραμα με αφορμή τον καινούριο δίσκο του, τη Διαφορά. Ο φίλος μου ο Πασχάλης λοιπόν και ο φίλος μου ο Χρήστος ο Νικολόπουλος και οι φίλοι που έγραψαν τους στίχους σε αυτά τα κομμάτια ήταν αυτή η μεγάλη παρέα που για μια ακόμα φορά με έχρισε ευεργετημένο. Με έκανε καλύτερο, διότι όταν κάποιοι άνθρωποι καταθέτουν την ψυχή τους, μας πάνε παρακάτω και μας κάνουν καλύτερους. Σε ευχαριστώ, ρε Μακάκο. Είναι πολύ δύσκολο να μπορείς να πεις λόγια όταν βλέπεις και ακούς κάτι τέτοια πράγματα, όπως ήταν το αφιέρωμα, όπως ήταν τα λόγια που είπε ο φίλος μου Ηλίας Μπενέτος. Και είναι δύσκολο να πεις πράγματα για τον εαυτό σου όταν βλέπεις τόσο σημαντικούς ανθρώπους να σε τιμούν με την παρουσία τους. Να ευχαριστήσω εσάς που με βάλατε στην καρδιά σας, στα σπίτια σας. Έχω μια αγάπη, φλέβα στο λαιμό, μου τραγουδάει έναν παλιό καημό. Κι όσο πλαγιάζω, τόσο ξύπνια αντέχει. Έχω μια αγάπη, κοφτερό γυαλί, χίλια κομμάτια. Τρόπος ζωής για μένα το τραγούδι. Αυτό δεν το λέω επειδή πρέπει να το πω, το έχω αποδείξει. Δηλαδή τραγουδάω 36 χρόνια και από αυτά τα 36 χρόνια τα 20 ήταν της πείνας, απλά τραγουδούσα δηλαδή. Δεν παραπονέθηκα όμως ποτέ. Θεωρούσα τον εαυτό μου τυχερό γιατί έκανα αυτό που αγαπάω και παράλληλα συντηρούσα και την οικογένειά μου. Άρα ευτυχισμένο. Πρέπει να σας πω πως στην οικογένειά μου τραγουδάγαν όλοι. Ο πατέρας, η μητέρα τραγουδούσαν. Ήμασταν
οι τσιρικάδες όταν είχαμε πάρει ένα pick-up, θυμάμαι, και παίρναμε το βινίλιο, τους δίσκους τους μεγάλους, και βέβαια ακούγαμε Καζατζίδη, Γαβαλά, Αγγελόπουλο και Περπινιάδη, μέχρι εκεί. Σε ποιον θέλατε να μοιάσετε αυτούς? Πρώτη που είχα πάρει το Καζατζίδη. Θεωρώ πως έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από τα τραγούδια του και από τη φωνή του και έκανα προσπάθειες όταν έγινα επαγγελματίας να ξεπεράσω αυτό το πάθος που είχα γι' αυτόν και να μην μοιάζω. Δεν ξέρω τώρα πώς θα κατάφερα. Για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω, φωτιά να πέσω μέσα της θα ανάψω, μικρό μου τη ζωή σου θα αλλάξω. Για σένα τη Μεσόγειο θα κάψω. Τα λόγια σου μαχαίρι στην καρδιά, την ώρα